έχω πάρει φωτιά! Και πρέπει να πάρω τσεκ! Και πρέπει να πάρω τσεκ! Για να την αυτό, θα να την αυτό! Παναγία μου! Τρέχα! Ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο των Geeks & Greeks. Και αλήθεια είναι ότι έχει τώρα ένα μισάωράκι. Προσπαθώ να κάνω βίντεο αυτή την πίστα. Με πετάει, με ξαναπετάει, με ξαναπετάει. Πρέπει να έχει πετάξει τρεις φορές. Τρεις προσπάθειες έχω κάνει μέχρι στιγμής. Δεν έχω καταφέρει να κάνω βίντεο. Λοιπόν, και μιας και τώρα είμαστε στην αρχή του race. Δείτε μία το τρέιλερ του KO Perico Heist. Και τα ξαναλέμε. Το είδατε το τρέιλερ. Δεν θα κάτσουμε τώρα να το αναλύσουμε πάρα πολύ το θέμα. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο, σύμφωνα πάντα με τη Rockstar, update στην ιστορία του GTA Online και μόνο του GTA Online, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν updates στο... δεν έχουν γίνει ποτέ updates στο offline. Οπότε εντάξει. Θα πω μόνο ότι το μόνο που θέλω πιο πολύ απ' όλα βασικά είναι να μην είναι μόνο διαθέσιμο αυτό το νησί για το heist. Ελπίζω να είναι και στο free mode διαθέσιμο, να μπορείς να πας δηλαδή όποτε θες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί εντάξει, εγώ ξέρετε ότι είμαι τύπος των race. Γιατί με ενδιαφέρει τόσο πολύ εμένα τώρα αυτό? Γιατί ρε παιδί μου, αν είναι διαθέσιμο και στο free mode, σημαίνει ότι θα είναι και στα race το νησί αυτό. Άρα θα μπορούμε να παίζουμε race και σε εκείνο το νησί. Δεν είναι ωραίο αυτό? Είναι μια προσθήκη χάρτη ρε παιδί μου, είναι κάτι παραπάνω στο παιχνίδι που τόσα χρόνια δεν είχε ποτέ κάτι τέτοιο. Άρα εμένα αυτό με κάνει πραγματικά να το περιμένω πως και πως αυτό το update. Στις 15 Δεκεμβρίου είπαμε. Ας κάνουμε το wall ride. Και φυσικά αυτό το update, εντάξει, σας είπα δεν θα το αναλύσουμε πολύ. Δεν έχει τώρα νόημα να πάρουμε κάθε δευτερόλεπτο τώρα να το αναλύουμε. Εντάξει, είδατε εκεί πέρα, έχει υποβρύχιο, εντάξει, το υποβρύχιο βάση λογικής θα πρέπει να το αγοράσεις. Και βάσει λογικής θα κάνει ένα κάρο λεφτά. Ξέρω θα κάνει καμιά 5, 6, 7, 8, 10 εκατομμύρια. Ξέρω πόσο θα κάνει. Ό,τι θα κάνει, πάντως θα κάνει. Ό,τι θα κάνει, θα κάνει. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα τι θέλει. Θέλει να κάνουμε γύρω-γύρω. Μετά το wall ride. Εδώ, γύρω-γύρω. Ωραίος. Και να συνεχίσουμε από εδώ. Και αυτό το ίδιο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίος ο παίχτης. Και Στοπ. Μπαμ, δεν έκανα μπαμ. Οπότε θα κάνω μπαμ. Να περάσω, γίνεται να βρω μια τρύπα μπροστά μου. Πέρασα πάντως. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ πέρασα. Μπήκα στην τρύπα και έχω πάρει φωτιά. Και πρέπει να πάρω τσεκ. Για να την αυτό, Παναγία μου. Τρέχα. Πάρ' το τσεκ ρε! Τσεκ. Έτσι ρε. Έτσι θα πάω φλεγόμενος τώρα. Θα συνεχίσω να δω πως θα... δεν έχει φόρο. Για να ανακοινηθούμε τώρα έτσι. Σόι και αυλαβείς. Φτιαγμένοι όπως πρέπει να είμαστε. Και ανεβαίνουμε στο... Spiral Wall Ride αυτό. Μια τρύπα. Και ένα άλμα. Και ένα Wall Ride. Στο οποίο δεν ανέβηκε ποτέ. Το αυτοκίνητο μας. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε ξανά. Θέλω να γράψετε στα σχόλια εσείς τι πιστεύετε για αυτό το update. Α, να πω επίσης, για να μην το ξεχάσω, ότι πριν λίγες μέρες είχα πει σε ένα βίντεο για ένα update που θα γίνει μάλλον, δηλαδή θα μεγαλώσει ο χάρτης και αυτά. Εγώ βέβαια δεν εννοούσα αυτό, έτσι, καμία σχέση. Δεν εννοούσα, δηλαδή αν μεγαλώσει τώρα ο χάρτης με αυτό το νησί, δεν εννοούσα αυτό πάντως. Εγώ εννοούσα για το update βασικά για την έκδοση GTA 5 που θα βγει για το PlayStation 5. Εντάξει, που αυτό θα γίνει μέσα στο 2021 όπως έχουμε πει. Αν δεν αλλάξει κάτι δηλαδή με την κορώνα και με τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, δεν ξέρω. Τι θα γίνει τώρα, ρε μπρο, μην μου κόβεις τη φορά, ρε μπρο. Άσε με εκεί να πηδήξω καλά. Με αφήνει να πηδήξω ρε το παιχνίδι, καλά ρε. Λοιπόν, εκείνο το update, εκείνη βασικά η έκδοση του GTA που θα βγει για το PlayStation 5. Γιατί τώρα μπορείς να παίξεις PlayStation στο PlayStation 5 GTA 5.
Ωραία, είναι και 5, τι άλλο. Αλλά είναι με backwards compatibility. Που δηλαδή στην ουσία είναι η έκδοση του PlayStation 4 και απλά μπορείς να την παίξεις στο PlayStation 5. Δεν είναι η έκδοση του GTA στο PlayStation 5. Δηλαδή, μην κάνεις καμιά χαζομάρα αυτοκινητάκι μου. Thanks. Δηλαδή, όταν θα βγει αυτή η έκδοση για το GTA το 5 στο PlayStation 5, τότε θα είναι που θα μεγαλώσει ο χάρτης. Κατά πολύ. Κατά 3 φορές μεγαλύτερος θα γίνει, κατά 4, κατά 5, δεν ξέρω πόσο. Θα γίνει πάντως αρκετά μεγαλύτερος. Και από ό,τι φαίνεται η Rockstar δεν σκοπεύει να βγάλει το GTA το 6 σύντομα. Δηλαδή πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 3 χρόνια πίσω αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον. Για να, δηλαδή, για να ασχολείται τόσο με το GTA το 5 και να το βγάζει και σε μεγαλύτερη έκδοση. Τι έγινε εδώ. Στο PlayStation 5 μάλλον δεν σκοπεύει να βγάλει σύντομα το GTA το 6. Αυτό βέβαια εμένα δεν με χαλάει, δηλαδή τώρα το GTA το 5 μπορεί να καλυτερεύσει, μπορεί να μεγαλώσει κατά πολύ. Εντάξει, εμείς απλά βαρεθήκαμε αυτό το χάρτη. Αλλά αν έχουμε να μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι, ναι μεν αυτός ο χάρτης, αλλά 3 και 4 φορές μεγαλύτερος, θα αλλάξει δηλαδή τελείως. Θα είναι αυτός ο χάρτης, θα έχει όμως νέα μέρη. Άρα εμένα δεν με χαλάει αυτό. Δεν με χαλάει καθόλου, πέρασα από εδώ, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά εντάξει, τώρα δεν θα αναλύσω περαιτέρω για το KO. Perico Heist που έρχεται σε μια 20... πόσο έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε 21 έχουμε σήμερα. Θα βγει 15, αλλά θέλουμε ακόμα 24 μέρες περίπου. Πρέπει να είμαστε κάπου εκεί. Εδώ να μπω σε first person, γιατί είναι με φόρμουλα και τα βλέπω λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Για πάμε. Πάντως μου κάνει εντύπωση μέχρι στιγμής δεν με πέταξε. Τι έγινε ρε φίλε? Πάμε να κάνουμε βίντεο δηλαδή. Πάμε να κάνουμε βίντεο. Μη μου πεις ότι θα με αφήσεις. Για πάμε, εδώ η φόρμουλα στρίβει. Ωραία και όμορφα. Γιατί το γρουσούζεψα έτσι? Εκτός άμα μείνω. Έχει φορά εδώ. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται, για πάμε. Ναι, ναι, έχει τα boost, μια χαρά, πάμε. Εντάξει, δεν γίνεται ρε φίλε να περνούσαμε τώρα τους τροχούς που γυρνάνε εκεί πέρα έτσι με τη μία. Πρέπει να μας βρει αναγκαστικά. Πάντως ήμασταν κολόφαρδοι που μήνα, εντάξει, αυτό πρέπει να το ομολογήσω. Και πίστα αυτή έχει 18, check. Βρισκόμαστε στα 14 τώρα από αυτό. Και τι έχουμε εδώ? Πρέπει να πετάξουμε προς το check εκεί μπροστά. Είναι πολύ μακριά όμως και δεν νομίζω να φτάνει αυτό με τη μία έτσι. Θα πρέπει να βγάλουμε αλεξίπτωτο και να πάμε πιο αργά. Πάει καλά, πάει καλά, πάει καλά. Ναι, ναι, δώσε. Δώσ' το. Ωραία, εδώ κάπου θα βγάλουμε ανεξίπτωτο τώρα. Έλα, αυτοκινητόδρομος από κάτω, περνάνε τα αυτοκίνητα και εγώ από πάνω. Με ανεξίπτωτο περνάω και με κοιτάνε όλοι τώρα και λένε τι κάνει αυτός ο τρελός. Πού να ξέρατε ρε γατάκια, ότι αυτός ο τρελός αυτή τη στιγμή θα κάνει και μεταμόρφωση. Κοιτάξτε εδώ τώρα πως γίνεται. Θα μεταμορφωθεί τώρα αυτός ο τρελός, ε. Θα μπει ξαφνικά μέσα ένα αμάξι. Όλε! Ξανά έχει α21, τσεκ εδώ δεξιά. Τσεκ εκεί αριστερά, τερματισμός πρέπει να είναι εδώ. Για πάμε. Ένα τσεκ και τερματισμός. Ωραία πράγματα. Τερματισμός εν όψη, πρώτη θέση για τους Geeks & Greeks. Αλλά θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τι πιστεύετε εσείς για το νέο update που θα γίνει τώρα στις 15 Δεκεμβρίου. Θα είναι διαθέσιμο το νησί στο free mode ή δεν θα είναι και θα είναι μόνο για το heist? Τι πιστεύετε, γράψτε μου.